Τρίτη μπαλίσσα, Μαριούπολη. Εικόνες φρίκης στη Μαριούπολη. Ένα παιδιατρικό νοσοκομείο έχει βομβαρδιστεί. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί 6 ετών. 17 άτομα τραυματίζονται, ανάμεσά τους γιατροί, παιδιά και έγκυες γυναίκες. Όπως αυτή που μεταφέρεται με φορείο από αστυνομικούς και στρατιώτες έξω από τα χαλάσματα. Готовим их к эвакуации. Роддом города Мариуполь. По разным больницам. Вот. Ближайшие больницы. Работают силы полиции, армии, то есть оказываем помощь пострадавшим. Οι γυναίκες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά ξεσπούν σε λυγμούς. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν όσα συμβαίνουν στη Μαριούπολη. Сьогодні російські загарбники скоїли тяжкий злочин. Вони нанесли бомбовий удар по центру міста Маріуполя. Вони зруйнували бомбами роддом, пологовий будинок, де постраждали жінки та діти. Це військовий злочин, який не має ніяких виправдань. Ένας αστυνομικός κατεβαίνει σε έναν τεράστιο κρατήρα που δημιουργήθηκε από τους βομβαρδισμούς, ενώ ακούγονται από τον ασύρματο οι συνεννοήσεις για τη μεταφορά των τραυματιών. Повторите, куда вывозить раненых детей с роддома? Штаб возьми. Дальше больницы. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе, усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста, те, що вони зробили з Волновахою. Η ρωσική πλευρά μιλά για προβοκάτσια από την πλευρά των Ουκρανών, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο είχε καταληφθεί από Ουκρανούς εθνικιστές. Γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο μαιευτήριο είχε καταληφθεί από τους ουκρανοριζοσπαστικούς της μονάδας Αζόφ, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις μητέρες και τα μωρά ως ανθρώπινη ασπίδα. Η επίθεση στη Μαριούπολη έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. We have certainly seen those reports. And as a mother, I know a number of you are mothers yourself, it is horrifying to see the type of the barbaric use of military force to go after innocent civilians in a sovereign country. Η ανθρωπιστική τραγωδία στη Μαριούπολη συνεχίζεται και παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Για πέμπτη μέρα η ανθρωπιστική διάδρομη για την απομάκρυνση των αμάχων σχεδόν κατέρευσαν, ενώ ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει περισσότερες συνοικίες προς τη Μαριούπολη. Οι δορυφορικές εικόνες από τη Μαριούπολη πριν και κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων σοκάρουν. Η πόλη έχει γεμίσει ερείπια και εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι σε διασταυρούμενα πυρά.